Ελληνικό θέλουμε. Πώς ήταν το πλάνο, εντάξει. Μια χαρά ήταν, μεγάλη πτήση. Μετά από 10 ώρες κάνεις την ελληνική. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Θέλω να παίρνετε την Ανάσταση. Δεν περιμένουμε. Καλώς ήρθατε. Να δούμε λίγο. Να είστε καλά. Όχι αυτό ακριβώς. Πολύ όμορφο. Δεν έχουμε πει νέα. Ήρθε το φάνταγμα. Καλώς ήρθατε σε έναν αφηλείο με εργαζόμενους που έχουν απληρωθούν μήνες σε μια απαιτησία και σε μια ελπίδα σε εσάς. Δουλεύουμε να καταφέρουμε. Μια ελπίδα έχουμε τώρα. Ό,τι είπαμε εσείς. Ένα φως υπάρχει για αυτόν. Ό,τι είπαμε τώρα. Για αυτό το φως θα το ανάψουμε. Συγκεντρωθούμε αυτά που είπαμε να κάνουμε και προχωράμε. Με την Σπασιάλ και την MBDA.
Έχουμε ένα δίπλα ένα χώρο κινητήρες. Βάσει από το τεστήρων τη Γάλλου. Έχουμε ένα χώρο δίπλα που το χρησιμοποιούμε έτσι κυρίως για τη συναρμολόγηση, για τις συγκολήσεις επειδή είναι σημαντική οικονομία και δημιουργικές συγκολήσεις. Εδώ είναι τον πόρο το σχέδιο που ψήνει κατά χώρο, να πούσε και να δούμε κανένα να πάσει έτσι. Και βέβαια έχουμε και τα χρηματικά. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τόρμα που έχει πιτάθει για τα Κρήτη 1 και 2. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Έχει δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Εδώ είναι το βαρύ μηχανοδιοδοτικά και από πίσω είναι το ελαφρύ. Μικρότεροι τόρνοι, φρέζες, πλάνες. Πάντως υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βιομηχανική κατασκευή, πάρα πολύ μεγάλο. Και ο κόσμος υπάρχει και τα μηχανήματα τα οποία όπως σας είχα πει είναι ανεκμετάλλευτα εδώ και χρόνια και με μια μικρή αναβάθμιση πιστεύω ότι θα μπορούν να βγάλουν πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή σε πολύ ακριβή. Σε πολύ ακριβή εξοπλισμό σε διάφορα μικροπράγματα και μικροεργαλεία. Κινητήρες έχετε κάνει ποτέ? Εννοείται, overhauling. Ναι, βέβαια. Και είχες και κινητήρες? Το πλοίο, MTO και τέτοια. MTO έχουμε δουλέψει, κυρίως κινητήρες. Βλέπουν μεγάλες μηχανές, δηλαδή του Μάιστερ, παράτσιλα. Από εδώ είναι αυτά. Με την FTU φαίνεται υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συνεργαστούν με τη μονή μου του βάσης τότε που ήταν με το ελληνικό ναυτικό. Αλλά εντάξει, όλα δεν κινηθήρωνα και
ανοίξουμε από εδώ. Μια μικρή προσβολούμε από εδώ. Δεν είσαι ούτε πράγματι με κανένα τρίπο. Εμείς τώρα, εμείς την πάμε γύρω στα 800, την πάμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Την πάμε 800 την κάθε μία. Παλιότερα δίνανε και ρεύμα στη ΔΕΗ. Εμείς, όπως σας είπε ο κύριος Μπεκρής, κάναμε αυτονομία 8-9 μήνες, είμαστε με μηχανές. Και με δεξαμενισμούς από δεξαμενισμούς που κάναμε. Για ασφάλεια υποτίθεται ότι... Εδώ έχει από το νησί... Στο πικ, όταν είναι το καλοκαίρι, είναι, θέλει μπορούμε. Να κάνει blackouts και τέτοια. Όχι, τώρα αυτή πριν μια πενταετία, εξαετία υπήρχε το πρόβλημα. Τώρα με την ανακαίνιση που είχε κάνει η ΔΕΗ και με τις καινούργιες μηχανές που έχει, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Και του χρόνου θα έχουμε και καλό δηλαδή, από την Ποινωτική Ελλάδα. Δηλαδή το εργοστάσιο θα βρίσκεται σε ψυχρή συντήρηση. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Για λόγους ασφαλείας. Για αυτή τη στιγμή τώρα τι εξαμενές. Αυτή τη στιγμή. Αλλά και τώρα αυτή τη στιγμή τις δεκαμενές που τις φτιάχνουμε, το δεξιά της θα το πλώρα ρεύμα. Που δεν υπάρχει ρεύμα, με αυτές τις μηχανές βάζουμε. Βάζουμε μια μηχανή μπροστά, δίνουμε ρεύμα στο τέλος των αυτογείων και κάνουμε τη διάθεση στο δεξιά. Βέβαια, η ΔΕΗ το έχει εκμεταλλευτεί τότε που δεν είχε επάρχεια, το έχει εκμεταλλευτεί, μας έκοβε φρόντους εμάς, προφανώς για να έχει η πόλη και ο τουρισμός κτλ. Και βάζαμε εμείς τις μηχανές μας. Τώρα όμως έχει επάρχεια. Αν δεν έχει τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή έχει πλήρη επαρκία, δεν έχουν πρόβλημα.
το Αναλύς και το Αλίσια, 87 μέτρα. Δεν θα ήταν μια καλή κατασκευή, σαν οικονομικό, οπότε κτλ. Αυτό εξαρτάται από αυτό που διαχειρίζω. Αλλά σαν τεχνητεχνικά ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ κοντά στο πραγματικό τη μακέτα. Μοντέλα. Αυτό το έχει εξελιχθεί να το δει. Ναι, εξελιχθεί να το δει. Αυτό το έχει εξελιχθεί. Να είστε γεροί. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.